σημερινό βίντεο νομίζω έχουμε πάρα πολλά να πούμε για κάτι που σκέφτομαι εδώ και καιρό. Σκέφτηκα να σας το ανακοινώσω σήμερα και η αλήθεια είναι ότι δίσταζα να το ανακοινώσω πριν γίνει, αλλά σκέφτηκα γιατί όχι. Καλό είναι να το ξέρετε κι εσείς. Σκέφτηκα να ανοίξω δική μου εταιρεία και είναι μια σκέψη που κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν έχω κατασταλάξει στο τι θέλω να είναι. Θέλω να έχει να κάνει με τη γυναίκα, είτε είναι ρούχα, είτε είναι ομορφιά, είτε είναι αξεσουάρ, κάτι από αυτά τέλος πάντων. Και είμαι στη διαδικασία του να δω τι χρειάζεται μια εταιρεία για να την ανοίξεις, ποια είναι τα διαδικαστικά, τι χρειάζεται ένα site και όλα αυτά. Οπότε, πέρα από την κανονική μου δουλειά, τρέχω και με όλα αυτά και ψάχνω να βρω τι είναι το καλύτερο για μένα. Εννοείται ότι θέλω τις ιδέες σας και θέλω να μου πείτε κι εσείς τι θα σας ενδιέφερε εάν έβγαζα μια δική μου κολεξιόν, τι θα σας ενδιέφερε να ήταν. Για παράδειγμα, αν θέλετε μια συλλογή από μένα η οποία να είναι με ρούχα ή με αξεσουάρ ή με προϊόντα ομορφιάς, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να θέλετε να δείτε. Μπορεί να μην θέλετε και τίποτα, αφήστε μου και αυτό στα σχόλια, αλλά θα με βοηθούσατε πάρα πολύ αν μου αφήνατε κάποιο σχόλιο και μου λέγατε τι θα σας άρεσε να δείτε από μένα, με τη δική μου επωνυμία και τη δική μου υπογραφή, αισθητική και γούστο. Και όπως είδατε και στο προηγούμενο vlog, τελειώσαμε τη μετακόμιση της Ιωάννας, το σπίτι έχει συμμαζευτεί κατά 99% και τώρα αυτή την εβδομάδα ασχολήθηκα με το δικό μου σπίτι. Στην ουσία κατέβασα τα καλοκαιρινά, έφτιαξα τις ντουλάπες μου, έπλυνα όλα τα ρούχα να είναι καθαρά, τα έχω βάλει στις ντουλάπες μου και δείχνουν πάρα πολύ ωραία και μάζεψα και τα χειμωνιάτικα. Και γενικά αυτές οι δύο εβδομάδες ήταν πάρα πολύ αγχωτικές για μένα, για να τελειώσουμε όλα αυτά και το να ξεκινήσω την δική μου εταιρεία και όλα αυτά, οπότε δεν ήμουν και τόσο ενεργή στο Instagram, καταλαβαίνετε και όλα στο λόγο. Αλλά χαίρομαι που όλα αυτά γίναν τώρα το καλοκαίρι, που είναι μια περίοδος που είναι λίγο πιο ήρεμη για μένα όσον αφορά τη δουλειά μου, οπότε θα έχω περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με αυτό που θέλω να ανοίξω εγώ με τη νέα μου εταιρεία και νομίζω ότι είναι η αρχή του τέλους για να ξεκαθαρίσω κι εγώ το μέλλον μου, τι θα κάνω από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι το 2022 ήταν μια χρονιά για μένα ξεκαθαρίσματος και μια χρονιά για μένα έμπνευσης. Τα πράγματα πάμε πολύ καλά, να χτυπήσω ξύλο και ελπίζω να συνεχίσουν το ίδιο. Και ετοιμαζόμαστε να πάμε σε αγώνες MMA, δεν έχω ξαναπάει. Θα το παρουσιάζει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Ντάνος από το Survivor και σκέφτομαι να βάλω ή αυτό το κορμάκι ή αυτό εδώ πέρα το oversized t-shirt, το οποίο είναι λευκό, είναι απλό. Νομίζω θα νιώθω πιο άνετα με αυτό, οπότε μάλλον θα βάλω αυτό αφού πρώτα το σιδερώσω. Και να σας δείξω και ένα PR που έλαβα από την αγαπημένη μου εταιρεία The Benefit. Γενικά είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι με αγαπημένες εταιρείες και λαμβάνω πρώτη τα PR τους, τα πράγματα που θέλουν να λανσάρουν. Και μέσα το PR είχε την αγαπημένη μου μάσκαρα, την οποία φοράω και αυτή τη στιγμή στα μάτια μου. Είναι η The Real Magnet, έχει τέλειο βουρτσάκι και δίνει πάρα πολύ ωραίο όγκο στις βλεφαρίδες και έχουν βγάλει και ένα νέο προϊόν, ένα νέο eyeliner, το The Real Extreme Precision Liner και ανυπομονώ να το δοκιμάσω και αυτό και μαζί με τη μάσκαρα την οποία τη λατρεύω. Επίσης σκέφτηκα να επενδύσω σε κάποια προϊόντα μαλλιών. Τα λατρεύω τα κεραστά, το ξέρετε. Είναι η αγαπημένη μου εταιρεία και πήρα το Avra Botanica Essence Declet, το οποίο είναι ένα ενυδατικό λάδι για τα μαλλιά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα λαδάκια για τα μαλλιά της εταιρείας της κεραστάς. Και πήρα και το Avra Botanica, το οποίο είναι μια κρέμα για μπούκλες από ό,τι λέει. Και δεν έχω μπούκλες, αλλά προσπαθώ να κάνω τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό έχω κάνει και αυτό το χτένισμα, για να τις γυρνάω με τα ρόλες και να τις κάνω μπούκλες. Οπότε θα το δοκιμάσω αυτά τα δύο. Μπορεί να ήταν ακριβά, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα και σκεφτόμουν ότι αν θα έβαζα κάτι στα μαλλιά μου θα ήθελα να είναι κάτι πάρα πολύ καλό για να δείχνουν πολύ ενυδατωμένα και πολύ πιο ζωντανά. Και επίσης από την εταιρεία Bumble & Bumble πήρα το BB Glow, το οποίο είναι ένα προϊόν που δεν έχω δοκιμάσει. Δίνει λάμψη στα μαλλιά και θέλω να το δοκιμάσω, δεν έχω δοκιμάσει κανένα προϊόν από αυτή την εταιρεία
Και για το τέλος, σας άφησα το αγαπημένο μου άρωμα. Είναι η Miss Dior, την οποία την έχω σε full size, αλλά ήθελα να την πάρω και να την έχω μαζί μου στη τσάντα μου. Καλοκαίρι είναι και μου αρέσει πάρα πολύ να φρεσκάρω το άρωμά μου. Είναι ένα άρωμα που το είχα δοκιμάσει πρώτη φορά σε mall και από τότε το λάτρεψα. Για να βάλουμε λίγο. Μυρίζει τέλεια. Το λατρεύω και επειδή είναι σε μορφή ρολών, είναι πάρα πολύ εύκολο να το έχεις παντού. Στην τσάντα σου, στη βαλίτσα σου. Πολύ πρακτικό. Επίσης είναι και μικρή συσκευασία. Μπορείς να την πάρεις μαζί σου και στο αεροπλάνο. Ό,τι καλύτερο για τώρα, για το καλοκαίρι. Και αυτό είναι το outfit που επέλεξα. Από πάνω φοράω ένα λευκό oversize t-shirt από Stradivarius. Από μέσα φοράω ένα σορτζάκι μαύρο το οποίο είναι από Zara, είναι υψηλόμεσο. Και από κάτω φόρεσα τα sneakers μου, τα αξελαρικάτο. Για τσάντα δεν ξέρω ακόμα, το σκέφτομαι τι μπορεί να βάλω και να τα συνδυάσω. Το τελευταίο μου vlog όπως είδατε έκανα last lift και δεν σας είπα καθόλου για το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μου άρεσε πάρα πολύ και κρατάει. Και επίσης βάζοντας μάσκαρα το κάνεις ακόμα πιο έντονο. Και επιτέλους δεν χρησιμοποιώ καθόλου ψαλιδάκι για μάσκαρα, οπότε σίγουρα θα το ξανακάνω και σίγουρα σας το συνιστώ αν δεν το έχετε κάνει. Έχω κάνει επίσης και extension στις βλεφαρίδες στο παρελθόν. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Βασικά το αποτέλεσμα μου άρεσε, δεν μου άρεσε μετά όταν ξεκίνησαν οι βλεφαρίδες να πέφτουν. Τώρα αυτό το έχω πάνω από μία εβδομάδα, γύρω στις δύο εβδομάδες, ναι, δύο εβδομάδες ακριβώς. Και είναι με μάσκαρα και είναι έτσι το τελικό αποτέλεσμα, οπότε δείχνει πολύ ωραίο και πολύ εντυπωσιακό. Στην παρουσίαση σήμερα θα έχουμε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται πάρα πολλές συστάσεις. Υποδεχτείτε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Introducing these two MCP warriors once again, fighting out of the blue corner. This fighter is 20 years of age. She weighed in at 57.1 kilograms. She represents Athens in Greece. She is Panifti Antonia. And fighting out of the red corner. This fighter is 35 years of age. She weighed in at 57.5 kilograms. She represents Thessaloniki in Greece. She is Mycidu Eleni! Βάφλα χωρίς παγωτό. Αγαπημένα μου παγωτά είναι τα φρέτζιο, έχει τέλεια ποικιλία. Στρέψαμε σπίτι μετά από μία πολύ πολύ γεμάτη ημέρα και αυτές οι μέρες είναι οι αγαπημένες μου, γιατί όταν κάνω πολλά πράγματα νιώθω παραγωγική και ειδικά όταν περνάω ωραία, όπως και σήμερα πέρασα πάρα πολύ ωραία, έκανα πράγματα που δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου, είδα νέα πράγματα και όταν κάνεις πράγματα που σε βγάζουν έξω από το comfort zone σου, μετά νιώθεις πολύ καλύτερα και πιστεύω ότι το 2022 πρέπει να είναι μια χρονιά που θα πρέπει να βάλουμε τους στόχους μας για να έχουμε καλή υγεία, καλή ζωή, να έχουμε διασκέδαση, να έχουμε όσο περισσότερα θετικά πράγματα μπορούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες χρονιές το στερηθήκαμε αυτό και μας έλειψε η διασκέδαση, μας έλειψε η επαφή με τον έξω κόσμο και η επαφή με τους γύρω μας. Οπότε ένας από τους στόχους μου είναι αυτός, να βγαίνω έξω, να κάνω πράγματα που δεν έχω ξανακάνει και να τολμάω πράγματα. Σκοπεύω να κάτσω άλλη μία ώρα ξύπνια για να κάνω edit αυτό το βίντεο και τα πλάνα που τράβηξα και αύριο θα ξυπνήσω νωρίς, γύρω στις 7, δεν κάνω λάθος, για να πάω γυμναστήριο.
Καλημέρα. Σήμερα, όπως είδατε, το πρωί πήγα γυμναστήριο και μετά απάντησα σε κάποια emails και τώρα ετοιμάζομαι να πάω για ψώνια. Θέλω πάρα πολύ καιρό να πάρω κάποια αθλητικά ρούχα, αλλά ποτέ δεν είχα τον χρόνο με τις μετακομίσεις και με όλα αυτά. Τώρα βρήκα τον χρόνο και λέω να πάω να πάρω αθλητικά ρούχα και εννοείται θα σας πάρω μαζί μου. Και το κατάστημα λέγεται Sports Factory. Κοιτάξτε τι υπέροχο, έχω πάθει σοκ. Μπορούσα να το συνδυάσεις και με αυτό εδώ το τοπάκι. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ τεράστια ποικιλία και σε κολάν αλλά και σε top και μπουστάκια. Wow, έχω πάθει πλάκα. Αυτά τα λάτρεψα. Και το ροζ αλλά και τη σημαίνει είναι σοκ. Θα το δοκιμάσω σίγουρα. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει αλλά δεν είμαι σίγουρη αν το φορούσα στο γυμναστήριο. Μοιάζει λίγο σε τζαμάκι. Αν το πάρω σε μαύρο ίσως δείξει καλύτερα. Αλλά είναι πολύ cute για μέσα στο σπίτι. Ίσως το φορούσα μέσα στο σπίτι. Αυτός ο συνδυασμός μου αρέσει πολύ περισσότερο. Είναι ποδηλατικό, είναι Nike, είναι εγγύηση, δείχνει τέλεια. Και το πετσέτα που φορούσα στην αρχή σε μαύρο, νομίζω είναι πιο ωραίο το μαύρο, στέκεται καλύτερα. Θέλετε σε loungewear, είναι πιο πολύ για το γυμναστήριο. Θα σας κάνω και ένα haul με το τι αγόρασα. Πρώτα πήρα το Nike, το οποίο είναι το ποδηλατικό που σας είχα δείξει, το οποίο είναι wow, το αγάπησα και μπορεί να συνδυαστεί είτε με μπλούζες έτσι πιο μακριές και αυτό να φαίνεται λίγο από κάτω, είτε με μπλούζες πιο κοντές και crop top. Το δεύτερο που πήρα είναι από την εταιρεία NIF, δεν την ήξερα, και είναι αυτό το πετσετέ πολύ άνετο σορτσάκι, το οποίο μπορείς να βάλεις και στην παραλία, μπορείς να το φορέσεις και μέσα στο σπίτι για loungewear και είναι τέλειο με το set του, που το set του είναι το crop top που σας έδειξα και αυτό επίσης είναι πετσετέ, είναι από την ίδια εταιρεία την NIF. Είχε πολλά προϊόντα αυτής της εταιρείας και δεν την γνώριζα. Κυρίως αυτά τα πολύ ωραία τα πετσέτε, τα σετάκια, τα συνολάκια. Και τέλος πήρα κάποιες κάλτσες, οι οποίες είναι απλές κάλτσες, λευκές, γιατί συνήθως χάνω τα ζευγάρια τους. Και τώρα ήρθε η στιγμή που θα κλείσω εδώ αυτό το vlog και θα κάνω edit το βίντεο για να το ανεβάσω. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει εγγραφή, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Φιλάκια, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.